Γεννημένη στη Βρετανία το 1978, η Λουίς Μπράουν ήταν το πρώτο παιδί του Σολίνα παγκοσμίως. Επαναστατικό, αλλά αρκετά αμφιλεγόμενο γεγονός. Τώρα στα 38, η Λουίς ήρθε στις Βρυξέλλες για την παρουσίαση μιας νέας έκθεσης που ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες που αφορούν τη γονιμοποίηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν η μητέρα μου μείνει έγκυο σε μένα, πήγαινε σε γιατρούς με κατάθλιψη. Και ο γιατρός υπογράμμιζε ότι το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε να μείνει έγκυος της προκαλούσε κατάθλιψη. Οπότε είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρόκειται για μαμάδες και μπαμπάδες που θέλουν ένα παιδί, αλλά το θέμα είναι η δημιουργία οικογένειας. Η έκθεση συγγραφεί μια εικόνα ευρείας υπογονιμότητας με 25 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες να εκτιμάται ότι έχουν επηρεαστεί. Τα ποσοστά γονιμότητας διαφέρουν στις 9 χώρες που εξετάστηκαν. Τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας σημειώθηκαν στην Ισπανία και την Πολωνία και τα υψηλότερα στη Γαλλία. Αλλά ακόμα και αυτό υπολείπεται του ποσοστού σταθεροποίησης του πληθυσμού. Η Ρουμάν Ευρωβουλευτής Νόριτσα Νικολάη φιλοξένησε μια συζήτηση για την έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο. Για να λύσουμε το θέμα, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε την εσωτερική πολιτική και τις σχετικές πολιτικές και οι πολιτικές γονιμότητας πρέπει να ενσωματωθούν στην νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κάποιοι που αντιδρούν, όπως ο Μάρκ Μπαγκουάντιν από την οργάνωση Ζωή, με έδρα τη Βρετανία. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι πολύ περισσότερες θεραπείες αποκατάστασης που στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας στην πηγή του και όχι περισσότερες εξωσωματικές. Η Λουίς λέει ότι όλες οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση, εάν δεν μπορούν να συλλάβουν φυσιολογικά, και το λέει εκείνη που τώρα έχει τη δική της οικογένεια.